Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σας ανοίγω ένα βλογάκι. Λοιπόν, γύρισα ένα TikTok βιντεάκι. Θα ξεκινήσω στο TikTok να δείχνω καθημερινά τι τρώω. Δεν ξέρω αν θα κάνω τίποτα, ζυγίσματα και τέτοια στο TikTok. Να δω λίγο τι κόσμο παίζει, τι γίνεται εκεί πέρα, όσοι θέλετε ελάτε. Θα κάνω τόσο πάνω καθημερινά βιντεάκια του τι τρώω στο TikTok όλη τη μέρα, τι τρώω, κάθε μέρα τι τρώω, τέτοια βιντεάκια, γιατί μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ αυτά τα βίντεο και να γυρίζω τέτοια βίντεο και να βλέπω τέτοια βίντεο, οπότε θα κάνω τέτοια βιντεάκια. Εν τω μεταξύ το γυρίζω μέσω του TikTok και το πατάω και το αποθηκεύω στα πρόχειρα και ελπίζω να τα καταφέρω και να ανέβει, τέλος πάντων θα το μάθετε το TikTok. Λοιπόν, και τρώω εδώ πέρα τώρα ένα τοστάκι. Με αλαντικό τυρί. Και παιδιά, δοκίμασα και αυτό εδώ, το οποίο δεν μου αρέσει. Το έχετε δοκιμάσει εσείς? Είναι ρόφημα με σόγια και γεύση σοκολάτα. Δεν μου αρέσει. Κάπως μυρίζει. Δεν ξέρω, μέχρι και η ημερομηνία λήξη και τα ξανασπώ. Και είναι 14/5/24, μόνο αυτό σας λέω. Κάπως μου φαίνεται, λέω, φαντάσου πόσο χαλή είναι. Μυρίζει κιόλας. Είπα να το πιω γιατί το πήρα, αλλά δεν πίνεται. Σου βγάζει μια γεύση, δεν ξέρω, χαλασμένη ρε παιδί μου. Δοκιμάστε το και τι να πω, άμα σας χαρέσει, πιείτε το, εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά μην δώσετε λεφτά στην τζάμπα όσοι πιστεύετε ότι δεν σας αρέσει όλοι. Γι' αυτό μην το δοκιμάσετε για καλό. Από περιέργεια όσο θέλετε μόνο αυτό. Δεν μου αρέσει. Λοιπόν, φάω το τοστάκι μου. Δεν νομίζω να συνεχίσω να πίνω από αυτό. Τι να κάνω, δεν. Όχι. Άλλη μια αποτυχία. Απλά έχει πρωτεΐνη και το πήρα και λέω. Ναι. Και κάπως έτσι ξεκινάει το βιντεάκι μας. Καλημέρα. Κάθομαι εδώ πέρα με τα ζουζούνια. Θα φάω το πρωινό μου, θα δω τις σειρές μου. Θέλω να κάνω δουλειές, θέλω να βάλω πλυντήρια. Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα. Έχει ήλιο, φυσάει και λιγάκι ποτίνο, ότι πρέπει αυτό για τα πλυντήρια. Λιδιάκι μου θα σου δώσω σε λίγο, κάτσε κάτω αγάπη μου. Μπροστά στο φως η Λιδία. Όχι ότι και ό,τι. Λοιπόν, αυτά. Και κάπως έτσι ξεκινάει ένα ακόμα βλογκάκι. Δεν ξέρω αν το καθίσω σήμερα μόνο. Μπορεί και αύριο να σας πω την αλήθεια, να είναι διήμερο. Ναι. Μα τι ωραία μέρα, παιδιά. Με ήλιο, έτσι πάρα πολύ ωραία. Έχω αερίσει τις κουβέρτες, τώρα μαζεύω για να απλώσω πλυντήριο, το πρώτο, και έχω βάλει τώρα και δεύτερο. Φαγητό υπάρχει από χθες, αλλά εγώ δεν θέλω να φάω το ίδιο. Οπότε σε μένα θα κάνω μετά μία τόνο μακαρονάδα, έτσι απλή. Αυτά. Εν τω μεταξύ, τόσο καιρό κάνω και μία προετοιμασία. Και δεν σας δείχνω, αλλά σας τραβάω κλιπάκια, πολύ λίγα, αλλά κάτι τραβάω για τη μετακόμιση, γιατί εγώ κλείνω κούτες και θα σας πω τι τις κάνουμε, που θα τις πάμε, τι το ένα, τι το άλλο, όταν θα έρθει εκείνο το βίντεο. Απλά θέλω να σας πω ότι παράλληλα αυτή τη στιγμή γίνεται και αυτό, αλλά θα το δείτε αργότερα, πολύ αργότερα, όταν θα έρθει η ώρα. Αυτά. Απλά μία μπαμ μπαμ το πλυντήριο. Γιατί γκρινιάζει ο Χρήστος και πρέπει να πάω μέσα οπωσδήποτε. Δύο πλυντήρια σήμερα. Αύριο πάλι. Τώρα θα βάλω για ύπνο τα μικρά για μεσημέρι. Να κοιμηθούν καμιά ωρίτσα. Ελπίζω να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν και αυτά. Αύριο πάλι θα έχει βγει σίγουρα πλυντήριο. Γιατί θα αλλάξω πάλι σεντόνια και το ένα και το άλλο και πετσέτες και αυτό. Οπότε πάλι θα βγει πλυντήριο αύριο. Ναι. Τόνο μακαρονάδα λοιπόν σήμερα για μεσημεριανό. Τόνο έχω βάλει που είναι κονσέρβα σε ελαιόλαδο. Έχω βάλει ντομάτα, γκούρι, τυράκι κίτρινο. Αυτά, ξύδι, αλάτι, τίποτα άλλο. Λάδι δεν έχω προσθέσει γιατί είχε ο τόνος μέσα ελαιόλαδο, οπότε ναι. Και αυτό είναι το μεσημεριανό μου. Τώρα το βράδυ κρυώνω, οπότε βάλα μακριές μπιτζάμες. Είναι μόλι μέρα με τα μάνικα, μην νομίζετε, το βράδυ κρυώνω. Λοιπόν, κοίμησα το Χρήστο για βράδυ, δεν σας έχω μιλήσει άλλο όλη μέρα. Δεν είμαι πολύ καλά σήμερα, λίγο πεσμένη, είμαι λίγο
δεν έχω όρεξη. Τέλος πάντων, θέλω να κάτσω και τίποτα, να μην κάνω κάτι. Βλέπουμε σειρές, καθόμαστε με τον Ανέστη και βλέπουμε έτσι. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν έχω όρεξη για κάτι άλλο. Είναι αυτές οι μέρες που δεν θες να κάνεις τίποτα και απλά θες να κάτσεις. Λοιπόν, και είναι okay αυτές οι μέρες. Όλες τις έχουμε και όλες αυτές τις ημέρες. Θα σας δείξω τι θα φάω και βράδυ. Και θα συνεχίσουμε το βλογκάκι μας και αύριο. Αυτά. Ναι. Τώρα τελείωσα το μοντάζ. Να ανεβάσω και βιντεάκι σε λιγάκι. Ναι. Για βραδινό είχα φάει τοστ με αλαντικό και τυρί και ένα αυγό βραστό μέσα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είχα φάει και αυτή εδώ πέρα τη κρέμα, γιατί έλεγε και έπρεπε να τη φάω. Με πρωτεΐνη, είναι πάρα πολύ ωραίο, στράτσι με γεύση, στράτσι κατέλα. Είχα πάρει δύο, είχα φάει το ένα πριν κάτι μέρες και έφαγα και εκείνο εκείνη τη μέρα. Αυτά, αυτό ήταν το βραδινό μου. Καλημέρα, καλημέρα, η επόμενη μέρα. Βγαίνεις στο μπαλκόνι σου και θες γυαλιά ηλίου για να βλέπεις. Αυτό τον καιρό θέλω. Αυτό τον καιρό θέλω, τέλος. Τέλος. Λοιπόν, σήμερα με καλύτερη διάθεση από χθες, εννοείται. Απλά χθες δεν είχα όρεξη, όπως σας είπα. Και σήμερα, εντάξει. Απλά πράγματα έχω κάνει μέχρι τώρα. Απλά έχω ψηλοετοιμαστεί και λιγάκι. Έχω βάλει λίγο λιποζάν, έχω βάλει μια ενυδατική στο πρόσωπο, έχω βάλει λίγη μάσκαρα, οπότε κάπως, επειδή ψηλοφτιάχτηκα, ψηλό, αυτά μόνο, τέλος πάντων, όσα πρόλαβα κιόλας, κάπως λίγο με, έτσι λίγο καλύτερα. Θα σας πάρω και σήμερα μαζί μου, που πραγματικά θες γυαλιά ηλίου, για να κάτσεις λίγο στο μπαλκόνι, τέλος πάντων. Θα σας πάρω και σήμερα μαζί μου, όλη την ημέρα, αυτά. Έχω λίγο περισσότερη ενέργεια σήμερα, κοιμήθηκα λίγο το βράδυ. Ξύπνησε 2-3 φορές ο Χρήστος, αλλά σε σχέση με άλλα βράδια κοιμήθηκα λίγο περισσότερο χθες. Αυτά. Μας ξυπνάει όλη μέσα στη νύχτα. Λοιπόν, πάω να κάνω το πρωινό μου, να φάω κι εγώ, γιατί ακόμα δεν έχω φάει πρωινό. Και θα τα πούμε σε λιγάκι. Σήμερα κάνω 2 φαγάκια. Λοιπόν, έκανα πένες για παστίτσιο και έκανα και μακαρόνια μακριά, σπαγκέτι, για να κάνουμε μακαρόνια με κιμά να φάμε σήμερα και το παστίτσιο να μείνει για αύριο. Έβαλα τις πένες στο πυρέξ, έβαλα κιμά που έφτιαξα πολύ λιγότερο από το μισό μπήκε, γιατί το πυρέξ δεν είναι και μεγάλο, μικρό είναι το πυρέξ το συγκεκριμένο. Έβαλα και λίγο τριμμένο τυρί από πάνω. Μία στρώση έτσι, έβαλα και λίγο ακόμα. Και έφτιαξα και μπεσαμέλ. Λίγη ποσότητα, γιατί στο πυρέξ δεν θέλει τεράστια ποσότητα να φτιάξω. Και έβαλα από πάνω. Και αυτό ήταν το παστιτσάκι. Θα το ψήσω κανονικά σήμερα, οπότε θα σας το δείξω. Απλά θα το φάμε αύριο. Και έβαλα και λίγο τριμμένο τυράκι από πάνω. Και έκανα... άφησα να βράσει και παραπάνω, κοιμάσαι εδώ πέρα και τα λοιπά, για να φάμε σήμερα. Βάλαμε και τριμμένο τυράκι από πάνω, στα μακαρονάκια μας και μια χαρά το μεσημεριανό μας για σήμερα. Φαγητό σχεδόν 2-1, γιατί έχουμε φαγητό και για αύριο, όπως καταλαβαίνετε. Ένα κοιμάς, 2 φαγητά. Έχουμε φάει, είναι απογεύμα και πάμε μια βολτούλα. Και σας περνώ μαζί μου. Προσπαθώ να ανοίξω. Λοιπόν. Τώρα το, τι θα κάνουμε το βλογκάκι, μπορεί να είναι και τρίμερο. Ό,τι καθημερινά βιντεάκια κάναμε, κάναμε. Από Φλεβάρι μάλλον πάλι. Ναι. Πήγαμε λίγο πάπο πριν και πήραμε 2 πραγματάκια που θέλαμε, κάναμε τις βόλτες μας. Και τώρα ήρθα σκλαβενίτη και πήρα. Αυτό. Είχε άλλες 3 γεύσεις βέβαια, αλλά κάνει 8 ευρώ το ένα ρε παιδιά. Δεν μπορώ να πάρω πολλές γεύσεις, αλλά αυτό το δοκιμάσω. Γυρίσαμε στο σπίτι, κάναμε την βόλτα μας. Δεν σας τράβηξα τίποτα γιατί θέλω να απολαύσω λίγο βόλτα κτλ. Λοιπόν, πήγαμε πάπου και πήραμε ένα πακέτο Τίμπερ. Θα έχω βάλει τσάντα μου μεταξύ γιατί δεν είχαμε σακούλα μαζί και τώρα δεν θέλαμε να πάρουμε και σακούλα. Λοιπόν, Τίμπερ. Σιμιγδάλι ψηλό. Εδώ, όπου το πήρα για να κάνω χαλβά, έλεγα. Τώρα δεν ξέρω. Θα δείξει τι θα προκύψει. Ραβανίλη εδώ πέρα.
Εγώ για χαλβά το πήρα. Τώρα θα δείξει τι θα φτιάξω. Τι άλλο. Πήρα αυτό εδώ για σνακ όταν θέλω να φάω λίγη σοκολάτα. Πήρα και αυτό για σνακ πάλι όταν θέλω να φάω έτσι κάτι γλυκό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτά από τον πάπο πήραμε κάτι να πιούμε. Το βάλα ψυγείο τώρα. Γιατί δεν μπορώ να το πιω σε μια μέρα. Σε δύο μέρες το πίνω όλο αυτό. Λοιπόν, γιατί είναι το 500 ml. Πήρα γιατί μου αρέσει η γεύση. Λοιπόν, νομίζω ότι παίρνω τέτοιο και το πίνω σε μία μέρα. Σε δύο μέρες το πίνω, το βάζω ψυγείο. Δηλαδή πήρε ένα γλυφιτζούρι μου έφερε, να σας το δείξω, μάλιστα. Εντάξει, θα πάρει και μια βλακιούλα. Δεν τις παίρνουμε πολλές βλακιούλες, αλλά σήμερα ζήτησε γλυφιτζούρι. Εντάξει, είναι κάτι μικρό. Λέμε, οκ. Okay. Πήρε και ο Ανέσης αυτό εδώ. Και έπινε. Γιατί δεν είχαμε πάρει κάτι το σπίτι μαζί μας να πιούμε. Έχουμε παίρνει, ξέρω εγώ, τα energy drink όταν είναι να βγούμε έξω, αλλά δεν πήραμε. Και πήραμε αυτά να πιούμε, τέλος πάντων. Ναι, δεν ήπιαμε κάτι άλλο, δεν πήρε κάτι λίδια. Και πήγαμε και σκλαβενίτη. Ήθελα να πάρω από τον πάπου. Το dragon fruit το βρήκα, το έχει. Διάλεξα το πιο μικρό που είχε, το οποίο ήταν 300 γραμμάρια. Και έκανε 6 ευρώ, οπότε δεν το πήρα. Δεν το πήρα. Θα βγάλει το μπουφανάκι σου. Μην τα τι κούκλα που είναι. Μισό. Τι κούκλα που είχε. Και έχω χωλιά να πει. Τι στα μαλλιά σου, παιδί μου. Έβαλε λεφετζούρι στα μαλλιά. Με τρελάνεις. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, οπότε δεν το πήρα γιατί έκανε 6 ευρώ και ήταν κάπου τόσο που αν το καθαρίσεις αυτό που θα έχει μέσα να φας είναι τόσο και δεν ξέρω καν αν θα είναι ωραίο, τέλος πάντων. Οπότε λέω άλλη φορά. Θα το πάρω κάποια στιγμή, αλλά λέω άλλη φορά. Τα τσιγκουνεύτηκα σήμερα είναι η αλήθεια. Αλλά κάποια στιγμή θα θέλω να το δοκιμάσω. Αυτό το dragon fruit που λένε όλοι ότι είναι έτσι ωραίο και ιδιαίτερο. Για να δούμε. Πήγαμε λοιπόν και σκλαβενίτη και πήρα μότσι. Το οποίο έκανε 8 ευρώ. 8 ευρώ, παιδιά. Δεν ξέρω αν αξίζει τα λεφτά του. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Θα κάνω TikTok βιντεάκι. Οπότε, αν δεν έχετε TikTok, ελάτε. Γιατί είμαι λίγο πιο ανεργή τώρα. Μπήκα λίγο, μπαίνω στο κλίμα του TikTok. Ελάτε λίγο και κάνω What I Eat in a Day και τέτοια. Και θα δοκιμάζω που και που και κανένα πραγματάκι. Το έφυγες. Πότε το δάγκωσες. Εντάξει, πέταξε το. Λοιπόν. Θα κάνω έτσι θα το δοκιμάζω αυτό ας πούμε. Θα το δοκιμάσω σε TikTok βίντεο. Άρα όσοι έχετε TikTok ελάτε να κάνουμε εδώ και πέρα έτσι παρεούλα. Και έχετε τις θερμίδες κοίταξα να ξέρετε. 73 θερμίδες το ένα. Οπότε θα το φάω για σνακ τώρα. Θα φάω με δύο. Θα δούμε. Αυτά. Δεν ξέρω, έχετε δοκιμάσει εσείς τέτοια μότσι. Γίνεται ένας χαμός με αυτά. Πάρα πολύ καιρό τώρα, το καλοκαίρι. Εμένα τώρα μου ήρθε. Έχει και με μάγκο, με κακάο, με βανίλια και ξηρούς καρπούς. Και αυτό που είναι με γέμιση παγωτό φουντούκι. Οπότε 4 γεύσεις από 8 ευρώ. Πάμε στα 32 ευρώ αν θα το δοκιμάσει και τα 4. Ως εκεί δεν, είπαμε. Να δώσω 32 ευρώ. Δεν ξέρω ρε παιδιά, έτσι με μιας. Θα πάρω σιγά σιγά να το δοκιμάσω. Θέλω να το δοκιμάσω. Αν είναι ωραίο ας πούμε αυτό, θα δοκιμάσω και τις άλλες γεύσεις. Αν δεν είναι ωραίο, δεν θα πάρω κατευθείαν όλες τις γεύσεις. Αυτό. Λοιπόν, έβγαλε τον μπουφάνι της, έβγαλε την μπλούζα της, έμεινε με το κοντομάνικο. Τι έχεις εδώ. Χνούδι είναι αυτό τόση ώρα. Πάω τα μικρά για ύπνο γιατί η ώρα είναι 6.30 μέχρι να ετοιμαστούν και τα λοιπά θα πάει 7, οπότε η βραδινή του ρουτίνα αρχίζει από τώρα. Όπως είδατε σήμερα έκανα 2 φαγητάκια, άρα για αύριο δεν έχω μαγείρεμα. Αυτά. Και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν. Για να μην έχω μαγείρεμα και αύριο, αλήθεια, μιλάω και τη μαμά μου σήμερα με βιντεοκλήση.
πολλές ώρες να κάνουμε παρέα. Θα σας κάνει και βιντεάκι. Θα πάει για ψώνια και θα σας το δείξει. Αυτά. Αυτά που λέτε. Οπότε να πάω το μικρά ύπνο και μιλάμε πιο μετά, άμα είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Η επόμενη μέρα. Εχθές, εντωμεταξύ, ξέχασα να σας δείξω και το σκουλαρίκι που πήρα το καινούριο. Εντωμεταξύ και μπλε στρεσάκι πάλι δεν φαίνεται, γιατί το πρώτο που είχα πάρει έτσι και ήταν μπλε, το έχασα. Και τις τελευταίες μέρες φοράγα το παλιό που δεν είχε καν στρεσάκι πάνω, απλά δεν είχα άλλο και θα μου κλείνει τρύπα. Και πήγα και πήρα χθες δύο, πήρα αυτό που είναι με το μπλε στρας και πήρα και ένα κρυκάκι για να ηρεμήσει το κεφάλι μου. Είχα λερωθεί με μάσκαρα, υπέροχα. Τέλος πάντων, τι σας έλεγα, οπότε ναι, πήρα και ένα κρυκάκι, δεν ξέρω αν θα μου πάει, πάντα τέτοια έπαιρνα, να έχω πάρει 5-6 φορές κρυκάκι, παλιά, αλλά είναι το μόνο που δεν φεύγουν και να μην τα χάνω. Αυτά, πάω να φάω πρωινό, έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρα και σήμερα. Και έχω κάνει μισή τορτίγια με μαργαρίνη και μέλι, γιατί ήθελα κάτι γλυκό να φάω σήμερα. Αυτά για μεσημεριανό, έχω μαγειρεμένο παστίτσιο από χθες, οπότε δεν έχω καν το μαγείρεμα σήμερα στο μυαλό μου. Άρα είμαι φουλ άνετη, κάνω τις δουλειές μου με την ησυχία μου, κάθομαι με τα παιδάκια μου. Και κάπως έτσι θα κυλήσει και η σημερινή ημέρα. Λοιπόν, θα σας δείξω, μιας και το φτιάχνω πάλι, ένα γλυκάκι που κάνω στη Λιδία και της αρέσει πάρα πολύ. Και τρώω κι εγώ και μ' αρέσει. Λιώνουμε κουβερτούρα. Μία ολόκληρη κουβερτούρα λιώνω. Είναι αυτή εδώ, στα 200 γραμμάρια. Βάζω και λίγο λάδι καρύδας για να λιώσει έτσι όμορφα η κουβερτούρα. Μόλις λιώσουμε την κουβερτούρα βάζουμε σε έτσι μια θηκούλα κάτω μια στρώση και παίρνουμε μια μπανάνα και τη λιώνουμε. Για να βάλουμε από πάνω μια στρώση από την κουβερτούρα, λιωμένη μπανάνα. Είναι κάπως έτσι και ξαναβάζουμε από πάνω πάλι κουβερτούρα. Και είναι κάπως έτσι. Τα αφήνουμε ψυγείο να κρυώσουν και μετά θα σας δείξω πώς είναι. Εγώ τα αφήνω ένα διωράκι, η Λιδία έχει φάει κιόλα ένα. Τώρα τα βγάλω αυτά να τα βάλω σε ένα πιάτο, είχα κάνει 9. Και βγαίνουν κάπως έτσι, είναι τέλεια, θα κόψω και ένα τώρα στη μέση. Γιατί θέλει και άλλο η Λιδία, της αρέσουν πάρα πολύ και μπορείτε να το κάνετε με ό,τι φρούτο θέλετε, μπορείτε να βάλετε και φράουλα μέσα. Και λιωμένα κερασάκια ή σε κομματάκια και ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Και γιαούρτι μπορείτε να βάλετε, διάφορους συνδυασμούς μπορείτε να κάνετε και φυσικό βούτυρο. Ή ταχύνι, ό,τι σας αρέσει τέλος πάντων, να κάνετε αρκετές στρώσεις. Και βγαίνουν πάρα πολύ ωραία σοκολατάκια. Αλλά αν θέλετε να το κάνετε μόνο με δύο γλυκά, ας πούμε, πάλι βγαίνουν. Και είναι τέλεια. Δες πως είναι μέσα. Τρώγεται πάρα πολύ ευχάριστα. Είναι τέλειο. Δοκιμάστε τα. Θα φάω αύριο και θα δοκιμάσω και μπροστά σας, να δείτε το τέλειο που είναι. Απλά τώρα έχω ξεκινήσει λίγο και προσέχω πάλι και δεν θέλω να φάω αυτή τη στιγμή. Έχω φάει το πρωινό μου και είμαι okay, δεν πεινάω, δεν έχω όρεξη για κάτι άλλο. Λιγούρα έχω, ώστε να φάω όχι μόνο ένα τέτοιο, 2-3 παράδειγμα και οτιδήποτε άλλο, αλλά κρατιέμαι μέχρι το μεσημεριανό, γιατί είναι απλά λιγούρα. Λοιπόν, και κάνω τις δουλίτσες μου και τα λοιπά, τρέχω, φτιάχνω κούτες και αυτά που σας έλεγα τέλος πάντων. Θα τα δείτε κάποια στιγμή σε άλλα βιντεάκια. Και σήμερα θα κλείσω το βιντεάκι, θα ανέβει αυθημερών. Γιατί δεν είχα γυρίσει άλλα, όπως καταλαβαίνετε. Γενικά είμαι λίγο στο τρέξιμο. Αλλά προσπαθώ να είμαι στην καθημερινότητά μου ok και να μου μένει και λίγος χρόνος να ηρεμώ και εγώ, χωρίς να κάνω απλά τίποτα. Απλά να ηρεμώ και να μην κάνω κάτι. Ναι, αυτά. Θα σερβίρουμε σε λίγο να φάμε. Έχουμε το παστίτσιο από χθες, θα κάνω και μια σαλατούλα. Και θα σας δείξω. Θα συνεχίσουμε το βλογκάκι μας ως το βραδάκι. Θα το κλείσω νωρίς ώστε να μπορέσω να το ανεβάσω σήμερα. Αυτά. Και θα είναι το τελευταίο από τα καθημερινά. Και μετά βλέπουμε τι άλλα βιντεάκια θα κάνουμε. Από Φεβρουάριο μπορεί να κάνουμε κάπως με μια κοπέλα στα σχόλια, daily vlogs νομίζω κάπως έτσι. Που είχα ζητήσει έτσι ιδέες για το πώς να ονομάσω τα καθημερινά βιντεάκια διαφορετικά. Και μου είχε πει daily vlogs νομίζω, οπότε από Φλεβάρι μπορεί να κάνουμε έτσι κανένα δεκαήμερο, πάλι καθημερινά, θα δούμε. Αυτά. Πριν αλλάξω μήνας έχω ανεβάσει και άλλο βίντεο σίγουρα.
Ναι. Κάπως έτσι. Το μόνο που έκανα για το μεσημεριανό μας ήταν απλά να το βγάλω από το ψυγείο, να το βάλω στο φούρνο και να το ζεστάνω. Τίποτα παραπάνω και να το παστίτσιο έτοιμο. Κάναμε και σαλατούλα με αγγούρι, ντομάτα, φέτα και κρεμμύδι. Και αυτό ήταν το μεσημεριανό μας για σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν ήταν νόστιμο. Βγήκε τέλειο το παστίτσιο. Μια χαρά. Αυτά. Εδώ που λέτε κοιμίζω τα μικρά και είμαι σε φάση αφήστε με εδώ, δεν θέλω να σηκωθώ, θέλω να κοιμηθώ κι εγώ, αλλά δεν γίνεται γιατί έχω να κάνω και άλλα πράγματα. Και επιτέλους σας ξαναμιλάω. Κοίμησα τα ζουζούνια, αφού δεν με πήρε και εμένα ύπνος τελικά πάλι καλά. Κάναμε κάτι τελευταίες δουλειές, σουγκάρισμα κτλ. Και το απόγευμα αργά έβαλα και ένα πλυντήριο και το άπλωσα. Γενικά, ναι, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, το βιντεάκι αυτό ήταν. Θα προσπαθήσω να κάνω μοντάζ και κάτι κλιπάκια που μου έχει στείλει η μαμά που θέλετε και εσείς έτσι να τη βλέπετε και τα λοιπά, για να σας τα βάλω. Κάτι ψώνια που έχει κάνει. Οπότε μπορεί να σας τα βάλω στο τέλος του βίντεο τα κλιπάκια να τα δείτε. Και τώρα, όπως σας είπα, θα ανέβει σίγουρα κάποιο άλλο βίντεο μέχρι τέλος του μήνα. Και μετά θα τα ξαναπούμε από Φλεβάρι. Αυτά. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας άρεσε. Πόσο κράτησε, 3 μέρες νομίζω. Ελπίζω να σας άρεσε. Απλό έτσι βιντεάκι, αλλά κάναμε λίγο έτσι παρεούλα. Και ελπίζω και εσείς να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις νέες εγγραφές. Έρχεστε πάρα πολλά άτομα και κάνετε συνέχεια εγγραφούλες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αλήθεια. Αυτό ήταν το βιντεάκι και ελπίζω να σας άρεσε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Φιλιά. Θα λέμε στο επόμενο. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαι πολύ καλά. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Με την υγεία μου θα σας πω κάποια άλλη στιγμή ή θα μιλήσετε με το αμαράκι μου και θα σας τα πω και εγώ αργότερα μυητικά. Λοιπόν, προσπαθώ όμως να είμαι λίγο καλύτερα. Εντάξει. Λοιπόν, και ψυχικά όσο να είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε που πήγα και πήρε κάτι ψώνια από Κρητικό και από My Market. Από τον Κρητικό, παιδιά μου, πήρα αυτό το λάδι. Έκανε 7,30. Από το My Market, εδώ είναι ζαμπόν. Εδώ είναι τυρί, του τόστ. Παπαδοπούλου, μπισκοτάκια 1, 2, 3, πήρα από My Market, είχε προσφορά 4,30, είχε μπριτζόλες, πήρα 10 κομμάτια από My Market. Εντάξει, το βλέπετε. Λοιπόν, πήρα ένα γαλατάκι 99 λεπτά. Λοιπόν, και πήρα, αγάπες μου, κουβερτούρες για να φτιάξω γλυκάκι. Και πήρα, είμαι λίγο σαστημένη, έτσι πως μιλάω, μη με παρεξηγείτε, εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε σε άλλο βιντεάκι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Προσπαθώ να είμαι και εγώ καλά, με την υγεία μου. Λοιπόν, και θα τα πούμε. Φιλάκια, γεια!